Πάντως, καλά, θα τα πούμε και αύριο, γιατί εγώ βρέθηκα χθες το βράδυ, κάτι το οποίο θα δούμε σήμερα εκεί. Να. Και ειλικρινά δεν έχω περάσει καλύτερα σε εκπομπή. Mm-hmm. Έχω πάει καλεσμένη σε πάρα πολλές εκπομπές. Δεν έχω περάσει καλύτερα. Ήταν ωραίο το κλίμα, ε. Είναι ναι, εξαιρετικός ναι. ο Γιώργος, η Νικολέτα και ο Δημήτρης. Όλη η ομάδα, Κατερίνα. Όλη η ομάδα. Ναι. Κάμερες, καλά, για την Γραμμέλη δεν έχω σχολιάσει τίποτα. Μίλησες εσύ με την Γραμμέλη. Ούτε καν, ούτε ο Γιάννη μου πέτει. Έκανε πως δεν με έβλεπε και μάλιστα. Το απίστευτο είναι ότι. Ενώ τα συνεργάτες μου δίπλα με σχολίαζε συνέχεια αρνητικά, δεν μου είπε ούτε για τίποτα. Σε σχολίαζε αρνητικά, βεβαίως, και σε κάτι. Το ακούγανε οι συνεργάτες μου την ώρα που εγώ χτανίζω. Έβγαινα συνέντευξη. Που ετοιμαζόσουν. Και ήταν όλη η παραγωγή ευγενές, αντιπάντες. Μου είπαν μετά οι κοπέλες που με ετοιμάζαν και τα λοιπά ότι με σχολίαζε πολύ αρνητικά. Ξέρεις τι γίνεται, Κατερίνα. Και επίσης, σε κάποια στιγμή τη ζήτησε η αρχισυνταξία να μου λένε θα κάτσει μέσα στην εκπομπή και στα υπόλοιπα. Τη ζήτησε η ομάδα να μπει μέσα. Και δεν μπήκε. Και άρχισε να παίρνει τηλέφωνο, να φωνάζει, να ορίεται για να μην κάτσει δίπλα μου. Τέλος πάντων, τα πούμε πιο μετά. Ναι, τώρα δεν έχει σημασία. Λοιπόν, τη Μαρία Μπεκατόρου, βλέπουμε. Ζέτα.